Το προσχέδιο συζητείται κάτω από τη σκιά των εξελίξεων, αλλά και κάτω από την πότα του 12ου κύκλου ενισχυμένης εποπτείας, που ξεκίνησε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και το περιεχόμενό της εγγυάται την κλιμάκωση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων. Έτσι γίνεται, προκειμένου να υπάρξει νέα εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προς τον κρατικό προϋπολογισμό και τα προαπαιτούμενα μέτρα θα προσφέρουν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις στήριξης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Δηλαδή, κρατική στήριξη για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Γι' αυτό οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι συντριπτικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτοί θα ωφεληθούν από τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών. Αυτοί θα κερδίσουν από την επιδότηση της εργασίας με πρόσβαση σε πιο φτηνή εργατική δύναμη. Αυτοί θα αξιοποιήσουν τις υπερεκτώσεις, τις επενδύσεις και τα κίνητρα για τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου που περιέχονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οι δίθεν παροχές προς το λαό δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις τεράστιες απώλειες του εργατικού λαϊκού εισοδήματος εξαιτίας των τσακισμένων μισθών και εργασιακών σχέσεων, των συνεπειών της πανδημίας, των ανατιμήσεων στην ενέργεια και της ακρίβειας, των άδικων αντιλαϊκών φόρων, των ιδιωτικοποιήσεων. Δίπλα σε όλα αυτά θα προστεθούν και τα νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που προβλέπει το νέο ευρωνεσιακό μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να αντιληθούν τα πακέτα χρηματοδότησης για τις πράσινες business. Γι' αυτό οι μεγαλοστομίες για την ανάπτυξη της οικονομίας δεν θα πρέπει να κρύψουν το βασικό. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια ματωμένη ανάπτυξη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αφού ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη για όλους με όφελος και για το κεφάλαιο και για το λαό. Οι ίδιες οι εξελίξεις το επιβεβαιώνουν, αφού είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Στον τομέα της υγείας, υπαρκτεί η απειλή μιας νέας όξυνσης της πανδημίας και το να πεθαίνουν πάνω από 30 άτομα κάθε μέρα δεν είναι λίγο. Είναι από τα υψηλότερα νούμερα της Ευρώπης και η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει και να πείσει την εμβολιαστική εκστρατεία, χρησιμοποιεί το εμβόλιο ως μέσο διχασμού, αρνούμενη ουσιαστικά να πάρει μέτρα πρόληψης με επιδημιολογική επιτήρηση και εχνηλάτηση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι απαραίτητη όρη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπάρχει αποστελεχωμένη και εξαιρετικά αδύναμη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έλλειψη εξειδικευμένης ανά άτομο προληπτικής εξέτασης και εμβολιαστικής καθοδήγησης, απουσία ενός συστήματος παρακολούθησης ενδεχομένων παρενεργειών. Παράγοντες που καθυστερούν την εμβολιαστική πορεία και τροφοδοτούν σκοταδιστικές αντιεπιστημονικές αντιλήψεις που μεγάλη ανακούφιση επιλέγει η κυβέρνηση σαν βασικό αντίπαλο, προσπαθώντας να μεταφέρει τις κυβερνητικές ευθύνες στους υγειονομικούς και γενικότερα στους εργαζόμενους, μετατρέποντας τον απαραίτητο εμβολιασμό τους σε μέσο διαχωρισμού τους, χτυπήματος των εργασιακών δικαιωμάτων τους και επιτάχυση της ιδιωτικοποίησης πλευρών λειτουργίας του νέου ΕΣΥ. Έτσι, οι αναστολές των ανεμβολίας των υγειονομικών συνδυάστηκαν με την ανάθεση υπηρεσιών των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις και με εγχώρηση σε εργολάβους. Εξάλλου, όσα παρουσιάζονται στον προσχέδιο ως ανάυξηση κατά 209 εκατομμύρια ευρώ δεν αφορά λαϊκές ανάγκες, αλλά το 84% είναι επιχορήγηση στη φαρμακοβιομηχανία και θα αφαιρεθούν από την υποχρέωσή τους προς τον ΕΟΠΗ. Πρόκειται για προκλητική ταξική ρύθμιση κατά του λαού και υπέρ του κεφαλαίου. Από αυτή τη ρύθμιση οι εργαζόμενοι θα φορτωθούν να πληρώσουν και άλλη μια χρηματοδότηση του κεφαλαίου. Αλλά και με τις καταστροφικές μεγάλες πολυήμερες πυρκαγιές που έκανε στάχτη πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και σπίτια και καλλιέργειες αποτέλεσαν μια τεράστια οικολογική καταστροφή λαϊκών και λαϊκών περιουσιών
και δεν οφείλεται σε κάποια επιμέρους λάθη και παραλήψεις. Απλά την πρόληψη τη θεωρείτε πολυτέλεια, δεν διαθέτεται πόρους για την πυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία και φαίνεται σε κάθε κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει αιτία για τις μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές ακόμα καπιταλιστικές χώρες. Η γη αποτελεί ένα δυνητικά εξαιρετικά επικερδές εμπόρευμα για την καπιταλιστική κερδοφορία. Κατά τα άλλα, όλες οι κυβερνήσεις στοχοποιούν κατά πολύ βολικό για αυτές τρόπο την κλιματική αλλαγή σαν βασική υπεύθυνη για τις οδυνηρές συνέπειες των κάθε είδους φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, προσπαθείτε να τις αξιοποιήσετε για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση των δασών, πολλές φορές μάλιστα με την επίκληση της προστασίας τους, ανάγοντας τον εμπριστή, δηλαδή το επιχειρηματικό συμφέρον, σε προστάτη των δασών στο πλαίσιο και της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Πράσινης κοροϊδίας όμως. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις θα ενταχθούν στις χρηματοδοτήσεις του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης ως πράσινες επενδύσεις. Δυστυχώς, μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές έχουμε τις μεγάλες πλημμύρες, χωρίς να έχουν γίνει τα στοιχειώδη αντιπλημμυρικά. Εγκληματικές οι ευθύνες σας. Αλλά βλέπει κανείς ότι με την πρώτη βροχή πνίγει και το πολυδιαφυζόμενο και δίθεν ανθρωποκεντρικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κυρίου Μπένου στην Εύβοια. Οι καταστροφές από την πυρκαγιά και από την πλημμύρα που ακολούθησε αποδεικνύουν ότι η πολιτική σας υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και είναι κίνδυνος θάνατος για τις λαϊκές οικογένειες. Αλλά και στην παιδεία. Αντί για μέτρα ουσιαστικής στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών, μετατρέπεται το σχολείο σε επιχείρηση όπου όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται με το γονιό πελάτη. Ενισχύεται τους φραγμούς για τα πιο φτωχά παιδιά. Εν μέσω πανδημίας προχωράτε στο κλείσιμο τμήματων σε γυμνάσια ΑΓΕΛ ΕΠΑΛ για να καλύψετε έτσι τα χιλιάδες κενά με καταργήσεις τμήματων. Συνολικά προωθείται ένα πιο σκληρό ταξικό σχολείο ακόμα και στην επέκταση προγραμμάτων ανήλικης εργασίας. Κατά τα άλλα, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την αναβάθμιση του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και επειδή οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να εφαρμόσουν κάθε τι που τσακίζει, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών τους έρνεται στα δικαστήρια. Αυτός είναι ο αυταρχικός κατήφορός σας. Ντροπή. Ποιο ήταν το έγκλημά τους? Ότι θέλουν να κρατήσουν όρθια τα σχολεία μέσα στην πανδημία, διεκδικώντας όρους υγιεινής και ασφάλειας, αναβάθμιση του σχολείου με επαρκή χρηματοδότηση, κάλυψη των κενών με βάση τις ανάγκες των μαθητών, σύγχρονα προγράμματα σπουδών που θα μορφώνουν ολόπλευρα τους μαθητές. Είναι λοιπόν πολύ καθαρό ότι για την παιδεία τη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας δεν διαθέτεται πόρους αλλά μόνο κόφτες και σε όσους αντιδρούν έχετε τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία με τα δικαστήρια. Ντροπή. Κατά τα άλλα, ενισχύεται την κερδοφορία του κεφαλαίου και με νέους τομείς, όπως την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αγκαλιά με μια σειρά αντεργατικών διατάξεων στον νόμο Χατζηδάκη που ανατρέπουν κατακτήσεις και δικαιώματα του περασμένου αιώνα. Όμως οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να μείνει αυτό το έκτρωμα στα χαρτιά και πρώτοι άνοιξαν το δρόμο οι εργαζόμενοι στην eFood και ακολουθούν και άλλοι. Είμαστε σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο βάσανο για την κάθε λαϊκή οικογένεια είναι οι γενικευμένες ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή στο σύνολο των εμπορευμάτων που αγοράζει το λαϊκό νοικοκυριό και ροκανίζει το μισθό και τελειώνει πριν καν τελειώσει ο μήνας. Μόνο το αλεύρι ανατιμήθηκε μέσα σε ένα μήνα δύο φορές. Αλλά και τα κυβερνητικά μέτρα για την υπερτίμηση της ενέργειας και τη στήριξη των λαϊκών οικοκυριών είναι κοροϊδία. Γιατί εμφανίζει την ενεργειακή κρίση ως ένα εξωγενές φαινόμενο, ενώ είναι η πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, που βεβαίως συμφωνείτε όλοι σε αυτό, και οδηγεί σε
στην εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς και αυτό το υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα αφήνει στο απειρόβλητο τόσο τους δυσβάστακτους φόρους στα καύσιμα όσο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που ευθύνονται για την ενεργειακή φτώχεια. Γι' αυτό η κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει δεχτή για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών την τροπολογία του ΚΚΕ για κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια. Αυτά αποτυπώνονται και δείχνουν τον ταξικό προσανατολισμό του προσχεδίου με μονιμοποίηση και παγίωση από τη μια των φοροελαφρύσεων των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων και παρεμβάσεων. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες θα ισχύσει για το 2022 χαρίζοντάς τους 849 εκατομμύρια και έχοντας αντίστοιχες απώλειες στα δημόσια έσοδα. Η φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών θα μειωθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες με κόστος 183 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Ενώ μέχρι το 2023 θα παραμείνει και το καθεστώς των υπεραποσβέσεων στο 200% για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις. Τους τα δίνετε όλα. Ωστόσο, μας παρουσιάζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Όμως, ο Υπουργός Ανάπτυξης φρόντισε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να ξεδιαλύνει τις αυταπάτες λέγοντας «Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλες όσες πραγματοποίησαν ως 50 εκατομμύρια ευρώ τζίρο ή απασχολούν 250 άτομα προσωπικό». Συνεπώς, μικρομεσαίες ή θα σηκώνευτούν για να χρηματοδοτηθούν ή θα οδηγηθούν αντικειμενικά στο λουκέτο στις σημερινές συνθήκες οξυμένου ανταγωνισμού. Αντιλαϊκό και ταξικό το προσχέδιό σας και απέναντι σε αυτό το αναδιέξοδο δρόμο ορθαίνεται ο αγώνας για αξιοπρεπές εισόδημα και μισθούς, σταθερή δουλειά για όλους, σύγχρονη και δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων. Βρίσκεται εκεί η προοπτική μιας ανάπτυξης με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες που θα σπάσει το φαύλο κύκλο της εναλλαγής ανάμεσα στην καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη με μόνιμο θύμα το λαό.